Το πόκερ είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι. Οι κάρτες πάνε και έρχονται. Μεγάλα ποσά τζογάρονται. Και το καλύτερο, δεν κερδίζει ο τυχερότερος. Κερδίζει ο καλύτερος. Το παιχνίδι έχει στόχο να παίξει στον αντίπαλο, όχι τα χαρτιά. Για να λέμε την αλήθεια, μερικοί από τους καλύτερους παίκτες στον πλανήτη δεν θεωρούν το πόκερ τζόγο. Ακούστε το παρακάτω απόσπασμα από την ταινία Rounders και θα καταλάβετε τι εννοούν. Why does this still seem like gambling to you? I mean, why do you think the same five guys make it to the final table at the World Series of Poker every single year? What are they, the luckiest guys in Las Vegas? It's a skill game, Joe. Είναι λογικό, έτσι. Υπάρχει ταλέντο στο πόκερ και αν έχεις σωστό στυλ παίξηματος, μπορείς να τα πας αρκετά καλά. Δεν παίζεις ενάντια σε κάποιον υπολογιστή ή ένα διεφθαρμένο καζίνο. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ένας τύπος απέναντι ο οποίος μάλλον είναι πολύ ενοχλητικός. Παίζεις ενάντια σε αυτόν τον τύπο. Μπορείς να τον κάνεις να πιστέψει ότι έχεις καλύτερο φύλο από αυτό που έχεις στην πραγματικότητα. Μπορείς να καταλάβεις πότε μπλοφάρει. Το να μπορείς να διαβάσεις τον αντίπαλο είναι μεγάλη σημασία στο πόκερ. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να διαβάσεις έναν τύπο αν δεν τον βλέπεις. Για το χρήμα, οι άνθρωποι κάνουν πάρα πολλά. Αυτή είναι η ιστορία του Darren Woods. Το 2011 κέρδισε ένα βραχιόλι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πόκερ. Του άρεσε να παίζει online. Τα ποσοστά νίκης στο online πόκερ ήταν εξωπραγματικά. Όλη η online κοινότητα πόκερ τον παρακολουθούσε και κρατούσε σημειώσεις για τον τρόπο παίξηματός του. Ήταν τόσο καλός που η κοινότητα είχε αρχίσει να κυκλοφορεί φήμες πως δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίζει μερικά εξωπραγματικά χέρια. Πώς όμως μπορούσε να το κάνει αυτό? Πώς θα μπορούσε να κλέψει σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι πόκερ? Δεν ήταν δά ότι μπορούσε να έχει σημειωμένη τράπουλα ή να κάνει άλλα παρόμοια κόλπα? Όπως αποκαλύφθηκε, ο Darren είχε φτιάξει περίπου 50 διαφορετικούς λογαριασμούς στο site το οποίο χρησιμοποιούσε για να παίξει πόκερ. Με διαφορετικά ονόματα, διαφορετικές πιστωτικές, διαφορετικές διευθύνσεις. Αυτό του επέτρεπε να μπαίνει σε ένα τραπέζι με πάνω από ένα λογαριασμό. Του επέτρεπε να μετράει τις κάρτες γνωρίζοντας ουσιαστικά τα φύλλα των αληθινών αντιπάλων, υπολογίζοντάς τα με βάση των δικών του φύλων. Όταν διάφοροι παίκτες ξεκίνησαν να τον αναφέρουν, η ιστοσελίδα που έπαιζε πόκερ κατάφερε να καταλάβει τι έκανε. Του έκλεισε το λογαριασμό και ειδοποίησε τις αρχές. Ο Ντάνιελ ομολόγησε πως ήταν ένοχος για κάποιες από τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και έτσι πέρασε 15 μήνες στη φυλακή. Θέλω να σας πω μια ιστορία για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του online πόκερ. Αυτό είναι το Fabulous The Machina και αυτές είναι σκοτεινές ιστορίες από τις πιο σκοτεινές πλευρές του διαδικτύου. Είμαι ο Χρήστος Αλεξίου. Ο Jens Kilonen είναι ένας παίκτης πόκερ από τη Φινλανδία. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει ένα απίστευτο σερί από νίκες. Ξεκίνησε να παίζει όταν ήταν παιδί μαζί με τους φίλους του. Είναι ένας αρκετά ικανός παίκτης. Τα αποτελέσματά του ανέβαιναν και έπαιζε σε όλο και μεγαλύτερα τραπέζια. Είχε ξεκινήσει να βγάζει καλά λεφτά. Το 2009 έπαιζε στο ευρωπαϊκό τουρνουά πόκερ και κέρδισε την πρώτη θέση. Το βραβείο ήταν 1,1 εκατομμύρια δολάρια. Εκείνον τον καιρό ο Γιέντς είχε ξεκινήσει να παίζει σε υψηλών προδιαγραφών online τραπέζια πόκερ, αλλά συνέχισε να παίζει και σε τουρνουά όπου η φυσική παρουσία ήταν απαραίτητη. Ακούστε το παρακάτω ηχητικό από την ανακοίνωση πως ο Γιέντς βρίσκεται ως παίκτης σε ένα τουρνουά του 2012 με αναγκαίο αρχικό κεφάλαιο το 1 εκατομμύριο ευρώ. The youngest player in the field, 22-year-old Jens Kilonen, decided to put up the entire million himself. I mean, I view this more as, you know, kind of a gamble, you know. It's not like how I normally would play, like with bankroll management anyway, you know. It's sort of like I could either buy something nice, you know, like a nice car or a house, or play this tournament. And I just feel like I'm gonna get more out of playing this tournament than doing one of those other stuff. So. Το γεγονός ότι μπορούσε να ρισκάρει ένα εκατομμύριο από τα δικά του χρήματα
μας δείχνει ότι τα πήγαινε αρκετά καλά για να μπορεί να το αντέξει όλο αυτό οικονομικά. Από ό,τι κατάλαβα, από την έρευνα που έκανα, τα έχασε όλα. Αλλά αυτό δεν σταμάτησε τον Γιες από το να συνεχίζει να παίζει σε τραπέζια με μεγάλα ποσά. Ο Γιες ήταν εξαιρετικός παίκτης και συνέχιζε να παίζει σε online τουρνουά όπου το έπαθρο ήταν εκατομμύρια δολάρια. Έτσι έφτασε το 2013 και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαρκελόνης. Το συγκεκριμένο τουρνουά διοργανώνονταν στο ξενοδοχείο Arts Hotel στην Βαρκελόνη. Ήταν ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων το οποίο βρισκόταν στην άκρη της παραλίας, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Οι εγκαταστάσεις του τουρνουά είχαν στηθεί σε μια αίθουσα συνεδριάσεων, ενώ ακριβώς δίπλα της βρισκόταν το καζίνο του ξενοδοχείου. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο event. Υπήρχαν τουλάχιστον 20 γεμάτα τραπέζια πόκερ και ένα σωρό ακόμη επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονταν στον χώρο. Ο Γιάννης και ένας φίλος του, ο Χένρι, πέταξαν από τη Φινλανδία στη Βαρκελόνη έτσι ώστε να συμμετάσχουν. Αποφάσισαν να μείνουν στο ίδιο δωμάτιο. Πιθανώς να ήρθε η ώρα να εξηγήσω ποιος ακριβώς ήταν ο Χένρι. Ο Χένρι ζούσε στη Φινλανδία, όχι πολύ μακριά από τον Γιάννης και συχνά πήγαινε στο σπίτι του για να αράξουν. Συχνά έκαναν ταξίδια, ενώ πρόσφατα έκαναν και ένα ταξίδι 2 μηνών στην Αμερική. Είναι προφανές λοιπόν πως έχουν ανεπτυγμένο το αίσθημα της εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Κάτι το οποίο θα σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στη συνέχεια. Την ημέρα του τουρνουά ο Γιάννης βγαίνει εκτός πολύ γρήγορα. Χάνει όλες τις μάρκες του. Βγαίνει εκτός παιχνιδιού και απομακρύνεται από το τραπέζι. Αποφασίζει να ανέβει στο δωμάτιό του και να σερφάρει στο ίντερνετ στο λάπτοπ του. Το ασανσέρ φτάνει στον όροφο όπου βρίσκεται το δωμάτιο του Γιάννης. Βγάζει τη μαγνητική κάρτα που χρησιμοποιούσε για κλειδί από το πορτοφόλι του. Την περνά μπροστά από την κλειδαριά της πόρτας, αλλά η πόρτα δεν ανοίγει. Ένα κόκκινο φως αναβοσβήνει, δηλώνοντάς του πως το κλειδί δεν είναι το σωστό. Δοκιμάζει ξανά και ξανά. Τίποτα όμως. Δεν μπορεί με τίποτα να ανοίξει την πόρτα με το κλειδί του. Κατεβαίνει στη ρεσεψιόν και ζητά να του επανασυγχρονίσουν την κάρτα του. Η ρεσεψιόν το κάνει με χαρά και ο Γιάννης επιστρέφει στο δωμάτιό του. Η πόρτα ανοίγει. Καθώς όμως μπήκε στο δωμάτιο, παρατήρησε κάτι που δεν ήταν σωστό. Θυμάται ακριβώς που άφησε το λάπτοπ του το πρωί πριν κατέβει στο λόμπι του ξενοδοχείου για τον τουρνουά. Το άφησε πάνω στο γραφείο. Αλλά το λάπτοπ δεν ήταν πια εκεί. Ο φορτιστής του λάπτοπ ήταν ακριβώς στο σημείο που τον άφησε, αλλά το λάπτοπ δεν ήταν πουθενά. Ξεκίνησε να σκέφτεται πως ίσως ο Χένρι το δανείστηκε για να κοιτάξει κάτι ή πως εν τέλει μπορεί και να κλάπηκε. Κατέβηκε και πάλι στο λόμπι του ξενοδοχείου, όπου βρήκε τον Χένρι να παίζει πόκερ. Τον σήκωσε από το τραπέζι άρον-άρον και το ρώτησε αν έχει πάρει αυτό στο λάπτοπ του. Ο Χένρι απάντησε πως από τότε που έφτασαν στη Βαρκελόνη ούτε το έχει αγγίξει. Όμως αναφέρει στον Γιάννη πως ούτε το δικό του κλειδί δούλευε σήμερα το πρωί που προσπάθησε να επιστρέψει στο δωμάτιό του για να πάρει ένα σημειωματάριο. Αυτό είναι αρκετά περίεργο. Ο Γιάννης αφήνει το Χένρι στο τραπέζι του πόκερ και επιστρέφει στο δωμάτιό του για να ψάξει καλύτερα. Βγάζει τη μαγνητική κάρτα από την τσέπη του παντελονιού του, την περνά από την κλειδαριά της πόρτας και αυτή τη φορά η πόρτα ανοίγει. Μπαίνει στο δωμάτιο και βλέπει το λάπτοπ ακριβώς στην ίδια θέση που το άφησε το πρωί. Αρχίζει να πανικοβάλλεται. Έχει αρχίσει να αμφισβητεί την λογική του αυτή τη στιγμή. Πριν από μόλις ένα λεπτό είχε μπει στο δωμάτιο και το λάπτοπ δεν βρισκόταν πουθενά. Πώς είναι δυνατόν να βρίσκεται εκεί τώρα? Ο Γιάννης αρχίζει να φοβάται. Κάποιος ήταν στο δωμάτιό του και πιθανώς να είναι ακόμα μέσα στο δωμάτιο αυτή τη στιγμή, κρυμμένο στο μπάνιο ή οπουδήποτε. Πετάγεται έξω και τρέχει προς το ασανσέρ. Φτάνει στη ρεσεψιόν και μιλά με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ξενοδοχείου, την Λία. Η κοπέλα ακούει την ιστορία του Γιάννης με προσοχή και κάνει δύο πράγματα. Πρώτα, επαναπρογραμματίζει την κλειδαριά του ξενοδοχείου με διαφορετικές κάρτες και τις δίνει στον Χένρι και τον Γιάννη. Λέει στον Γιάννη πως έτσι, ακόμα και κάποιος να είχε κάποια διπλότυπη κάρτα για το δωμάτιό του, τώρα πια το κλειδί του δεν δουλεύει. Δεύτερον, τους λέει πως θα επικοινωνήσει με την ασφάλεια του ξενοδοχείου έτσι ώστε να βρουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για εκείνη την ώρα της ημέρας από τον διάδρομο που βρίσκεται το δωμάτιο του Γιάννη και του Χένρι. Ο Γιάννη ανεβαίνει στο δωμάτιό του. Πιάνει το λάπτοπ του και το ανοίγει. Όμως κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Εμφανίζει μια οθόνη η οποία λέει πως τα Windows απέτυχαν να ξεκινήσουν καθώς είχε γίνει μια πρόσφατη αλλαγή στο hardware του υπολογιστή. Το λάπτοπ του Γιάννη δούλευε άψογα μέχρι χτες το βράδυ όπου και το χρησιμοποίησε για τελευταία φορά και τώρα δείχνει ένα σφάλμα που
το εμποδίζει να ξεκινήσει? Θέλετε να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε πρωτύτερο σημείο επαναφοράς? Έλα μου. Ο Γεν κατεβαίνει και πάλι στη ρεσεψιόν για να μιλήσει με τη Λία ξανά. Κάτι πάει πολύ στραβά και έχει ξεκινήσει να φρικάρει. Του λέει πως οι κάμερες σε αυτό το διάδρομο δεν δουλεύουν εδώ και μια εβδομάδα, οπότε δεν είχαν βίντεο από το ποιος μπήκε στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή. Η Λία φαίνεται πως δεν παίρνει το περιστατικό και πολύ στα σοβαρά και λέει πως θα συνεχίσει να το ερευνά, αλλά δεν λέει στο Γεν πως θα το κάνει αυτό. Ο Γεν ξαναανεβαίνει στο δωμάτιό του, η κάρτα δεν δουλεύει για άλλη μια φορά. Τι στο διάολο συνέβαινε? Τρέχει ξανά προς τη ρεσεψιόν και το λέει στη Λία. Η Λία επαναπρογραμματίζει την κάρτα του και ανεβαίνει μαζί του στον όροφο για να ελέγξει και η ίδια την κλειδαριά. Η κάρτα τώρα ανοίγει το δωμάτιο, αλλά μόλις μπαίνει μέσα, ο Γεν συνειδητοποιεί πως το λάπτοπ του δεν είναι πουθενά. Ο Γεν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σύγχυση. Δεν μπορεί με τίποτα να εξηγήσει τα όσα συμβαίνουν. Η Λία καλεί την ασφάλεια του ξενοδοχείου. Ζητούν όλοι μαζί μια συγγνώμη από τον Γεν και του λένε πως θα του δώσουν ένα άλλο δωμάτιο, μια σουίτα, δύο ορόφους παραπάνω. Ο Γεν αποφασίζει να κατέβει στο λόμπι του ξενοδοχείου για να βρει μερικούς φίλους του από το τουρνουά και τους ρωτά αν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο από το λάπτοπ τους. Αμέσως συνδέεται στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς πόκερ του και τους κλείνει, πιστεύοντας πως μάλλον κάποιος θέλει να χακάρει τους λογαριασμούς του. Μετά από αυτό πάει στην Λία ξανά. Μιλούσε στο τηλέφωνο στα ισπανικά. Ρώτησε τον Γεν αν μπορεί να περιγράψει το λάπτοπ του. Λέει πως είναι ένα βαρύ Fujitsu Celsius. Του λέει πως βρέθηκε από την ασφάλεια του ξενοδοχείου στο λόμπι. Τον παρακαλεί να περιμένει ένα λεπτό και πηγαίνει να το φέρει. Σε αυτό το σημείο ο Γεν είναι έτοιμος να πάθει κρίση πανικού. Ποιος κλέβει κατ' εξακολούθηση το λάπτοπ του? Γιατί η κάρτα του για να μπει στο δωμάτιο αποσυγχρονίζεται συνεχώς? Πώς είναι δυνατόν το λάπτοπ να βρέθηκε από το δωμάτιο στο λόμπι? Αν κάποιος κλέφτης το πήρε αλλά πανικοβλήθηκε, γιατί απλά δεν το πέταξε στη θάλασσα από κάποιο μπαλκόνι? Στο μεταξύ η Λία το είχε φέρει και ο Γεν άνοιξε το καπάκι. Ξεκίνησε κανονικά, αλλά και πάλι κάτι ήταν διαφορετικό. Συνήθως όταν ξεκινάει ζητά από τον Γεν να βάλει τον κωδικό του για το λογαριασμό. Αλλά πλέον δεν ζητάει κανέναν κωδικό και μπαίνει κατευθείαν στα Windows. Okay, τώρα είναι σχεδόν σίγουρος πως κάποιος χάκαρε τον υπολογιστή του. Παίρνει το λάπτοπ στο τουρνουά του πόκερ και μιλά για το περιστατικό στην ομάδα ασφάλειας και τεχνολογίας του event. Η ομάδα ασφάλειας συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες και ξεκινά την έρευνα. Ο Γεν και ο Χένρι ανεβαίνουν στο καινούριο τους δωμάτιο για να κοιμηθούν, καθώς είχε ήδη φτάσει 12 η ώρα το βράδυ. Με δύο ομάδες ασφαλείας να ερευνήσουν το περιστατικό, δεν είναι δυνατόν, θα βρεθεί μια λογική εξήγηση για όσα συνέβησαν σήμερα. Ο Γεν ξαπλώνει στο κρεβάτι του και κοιτάζει το ταβάνι. Του είναι απίστευτα δύσκολο να κλείσει μάτι. Θέλω να πω, η μέρα ξεκίνησε χάνοντας το τουρνουά και τελείωσε με το να εισβάλλει κάποιος στο δωμάτιό του τουλάχιστον τρεις φορές και με το λάπτοπ του χακαρισμένο. Όταν όλα αυτά σου συμβούν σε μία μέρα, δεν είναι ότι μπορείς να πας για ύπνο σαν να μην συνέβη τίποτε. Για τον Γεν, αυτή τη στιγμή ο υπολογιστής του είναι συχαμερός και νιώθει πως η προσωπική του ζωή έχει παραβιαστεί. Σε αυτό το σημείο ξεκίνησε να εξετάζει πως είναι τεχνικά δυνατόν κάποιος να μπόρεσε να μπει στο δωμάτιό του. Είτε θα έπρεπε να έχει ένα διπλότυπο κλειδί το οποίο θα έκλειψε από κάποιον που δούλευε σε υπηρεσίες καθαρισμού του ξενοδοχείου για παράδειγμα, είτε θα έπρεπε να του κλέψει ουσιαστικά το κλειδί από την τσέπη του, να δημιουργήσει ένα κλόνο και να το βάλει πίσω. Το δεύτερο του φαινόταν σχεδόν απίθανο. Όσο αφοσιωμένος και να ήταν σήμερα το πρωί στο τραπέζι του πόκερ, κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να συμβεί. Άρα το μόνο που έμενε ήταν ο κλέφτης να πήρε μια κάρτα από αυτές που έχει το προσωπικό ασφαλείας ή καθαρισμού. Εκτός και αν ήταν μια δουλειά εκ των έσω. Κάποιος εκ του προσωπικού του ξενοδοχείου. Όλα αυτά ήταν πράγματα τα οποία σκεφτόταν σχεδόν όλο το βράδυ καθώς προσπαθούσε να κοιμηθεί. 5.30 ώρα το πρωί. Παρακαλώ. Το ταξί σας είναι έτοιμο. Ποιο ταξί? Το ταξί για το αεροδρόμιο. Σε τι είναι το όνομα? Χωρίς όνομα. Μόνο αριθμός δωματίου. Ο Γιάννης λέει στον άνθρωπο στο τηλέφωνο πως δεν έχει καλέσει ταξί και ο τύπος στο τηλέφωνο το κλείνει. 9.30 ώρα το πρωί. Ναι. Θέλεις να κάνεις δουλειές? Τι εννοείς δουλειές, σχετικά με τι? Σχετικά με τη γυναίκα. Όχι. Και ο Γιάννης έκλεισε το τηλέφωνο απότομα. Δύο τηλεφωνήματα μέσα σε ένα πρωινό από τον ίδιο αριθμό. Δεν μπορούσε να είναι λάθος. Ήταν αυτές οι κλήσεις απλά παραπέτασμα καπνού για να ελέγξει κάποιος αν ο Γεν ήταν ακόμα στο δωμάτιο?
ο Γιάννης είχε ένα meeting με τη Λία και την ομάδα ασφαλείας του ξενοδοχείου το μεσημέρι και έτσι έφυγε από το δωμάτιο βιαστικός. Η Λία έχει μαζί της ένα τύπο αρκετά μεγαλύτερο, ο οποίος συστήνεται ως υπεύθυνος ασφαλείας του ξενοδοχείου. Όμως δεν φαίνεται και πολύ πρόθυμος να βοηθήσει. Λέει πως, κοίτα, αναβαθμίσαμε ήδη το δωμάτιό σου σε σουίτα και το λάπτοπ σου βρέθηκε και πως δεν λείπει τίποτε άλλο, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Γιάννης μοιάζει να μην μπορεί να εξηγήσει τη σοβαρότητα αυτών των γεγονότων στην ασφάλεια του ξενοδοχείου. Ρώτησε πόσες κάμερες είναι χαλασμένες στο ξενοδοχείο. Ο τύπος του απαντάει πως μόλις 8 κάμερες δεν δουλεύουν. Ο Γιάννης ρωτάει τον υπεύθυνο ασφαλείας αν μπορεί να ελέγξει τις κάμερες στον ασανσέρ για εκείνη την ώρα, αλλά ο τύπος δεν είναι πρόθυμος να βοηθήσει. Θέλουν απλά να τον ξεφορτωθούν. Ο Γιάννης έχει αρχίσει και εκνευρίζεται και κάνει την κίνηση να φύγει για το δωμάτιό του. Πριν φύγει όμως, η ασφάλεια του ξενοδοχείου του δίνει ένα πακέτο με χαρτιά που είναι τα αρχεία καταγραφής από το ποιες κάρτες άνοιξαν την πόρτα του εχθές. Ο Γιάννης είναι διαλυμένος σε αυτή τη φάση και δεν είναι σε θέση να μελετήσει τα χαρτιά. Τα βάζει στην τσέπη του και απομακρύνεται. Ο Γιάννης αισθάνεται πως το meeting πήγε χάλια και πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταφέρει να μάθει τι στο καλό συνέβη στο δωμάτιό του. Πάει στο επόμενο meeting που είχε με την ασφάλεια του τουρνουά πόκερ. Πιθανώς να βρήκαν εκείνοι κάτι. Όμως η ασφάλεια του τουρνουά προσπαθεί να υπονοήσει πως μάλλον όλα αυτά τα έκανε ο Χένρι. Ο Γιάννης όμως δεν το πίστευε αυτό. Αν ο Χένρι ήθελε να το κάνει, θα μπορούσε να το είχε κάνει παντού. Στο σπίτι του, στο δίμηνο ταξίδι που έκαναν στην Αμερική, παντού, παντού. Δεν έβγαζε κανένα νόημα. Ήταν τόσο μπερδεμένος και κανένας δεν συνεργαζόταν μαζί του για να βρουν τι συνέβη. Ήταν τόσο ανήσυχος που τα πόδια και τα χέρια του έτρεμαν και ένιωθε πως θα κάνει εμετό ανά πάσα στιγμή. Βγάζει τα αρχαία καταγραφής για την πόρτα του από την τσέπη του και ξεκινά να τα μελετά. Δεν βγάζουν κανένα νόημα στην αρχή, αλλά όσο περισσότερο τα κοιτά, τόσο περισσότερα αρχίζει και καταλαβαίνει. Του δείχνε πότε η υπηρεσία καθαρισμού ήρθε στο δωμάτιό του, πότε κάποιος ήρθε να ξαναγεμίσει το μίνι μπαρ και πότε ήρθε το room service το οποίο έφερε φαγητό το μεσημέρι στον Henry. Αυτά τα αρχεία έφτιαχναν ένα τέλειο χρονοδιάγραμμα της χθεσινής ημέρας. Δείχνουν πότε ακριβώς ο Henry και ο Jens επισκέφτηκαν το δωμάτιο και τα κλειδιά σταμάτησαν να δουλεύουν. Αλλά στα αρχεία φαίνεται πως υπήρχε και ένα τρίτο κλειδί, το οποίο άνοιξε την πόρτα λίγο μετά. Μόλις ο Jens είχε πάει στη ρεσεψιόν για να φτιάξει το κλειδί, κάποιος άλλος με ένα άλλο κλειδί μπήκε στο δωμάτιο ακριβώς 2 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα πριν ο Jens μπει στο δωμάτιό του, αφότου η ρεσεψιόν επαναπρογραμμάτισε την κάρτα του. Για το Θεό, μπορεί να ήταν μέσα στο δωμάτιο την ώρα που ήταν και ο Jens. Ο Γιάννης τρόμαζε όλο και περισσότερο όσο περνούσε η ώρα και γινόταν όλο και πιο θυμωμένος με την ασφάλεια του ξενοδοχείου που δεν κατάφερε να παρατηρήσει όσα αυτός στα αρχεία καταγραφής. Είτε η ασφάλεια δεν μπορούσε να διαβάσει τα ίδια του στα αρχεία καταγραφής, είτε απλά ήθελαν να κρύψουν κάτι. Ο Γιάννης δεν το άντυχε άλλο. Ξεκίνησε να πακετάρει για να φύγει για την Φιλανδία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Κατέβηκε στο λόμπι και έπεσε πάνω σε ένα γνωστό του, ο οποίος συμμετείχε και αυτό στο τουρνουά. Του είπε εντάχει την ιστορία του και ο τύπος του είπε πως και το δικό του λάπτοπ είχε κλαπεί. Ο Γιάννης πήρε το γνωστό του και πήγανε στην ασφάλεια του ξενοδοχείου. Τους είπε την ιστορία του, αλλά η ασφάλεια τους είπε πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα τώρα και πως θα έπρεπε να περιμένουν μέχρι αύριο το πρωί στις 8. Ο Γιάννης είχε πραγματικά φτάσει στα όρια του. Έφυγε από τη Βαρκελόνη και πέταξε για Φιλανδία. Μόλις έφτασε, πήγε κατευθείαν στον Μίκο. Ο Μίκο είναι ένας ερευνητής ασφαλείας ο οποίος εργάζεται για την F-Secure για τα τελευταία 30 χρόνια. Ο Γιάννης έφτασε στα γραφεία της F-Security με ένα ολοκένουργη Audi RS και πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Μίκο Χαϊπόνεν. Του περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τα όσα συνέβησαν στη Βαρκελόνη και του άφησε το λάπτοπ του για να κάνει η ομάδα του Μίκο όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να βρεθεί μια λογική εξήγηση για όσα συνέβησαν. Υπέγραψαν ένα συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών και ο Γιάννης έφυγε. Λίγες ημέρες μετά η F-Secure πήρε τηλέφωνο τον Γιάννης. Του εξήγησε πως στο λάπτοπ του είχε βρεθεί ένα είδος κακόβουλου λογισμικού το οποίο είχε ως στόχο να παρακολουθεί τις κινήσεις του στα παιχνίδια του online poker. Ο Γιάννης είχε αρχίσει να τρομάζει ξανά. Μετά από κάποιες εβδομάδες, παρόμοια περιστατικά συνέβαιναν σε όλο και περισσότερους παίκτες poker από όλο τον κόσμο. Παίκτες από τη Σουηδία, τη Νορβηγία αλλά και από την Αμερική ανέφεραν πως τα λάπτοπ τους είχαν κλαπεί και πως τους επιστράφηκαν ως διαμαγείας λίγες ημέρες μετά. Στα λάπτοπ αυτά βρέθηκε το ίδιο λογισμικό που βρέθηκε και στο λάπτοπ του Γιάννης. Ποιος μπορεί να βρισκόταν πίσω από όλα αυτά?
υπήρχαν πολλές και διαφορετικές υποθέσεις. Η επικρατέστερη ήταν πως μια ομάδα μαφιόζων από τη Σερβία είχαν αρχίσει να στοχεύουν το online poker ως έναν ακόμη τρόπο για να εξασφαλίζουν μερικά χρήματα. Την ίδια περίοδο είχαν αρχίσει να εκφοβίζουν παίκτες του πόκερ σε όλα τα διάσημα τουρνουά της Ευρώπης και ίσως είχαν βάλει στόχο να καταφέρουν να κάνουν το ίδιο και στο διαδίκτυο. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Γιένς έτσι ώστε να μάθω περισσότερα. Ήταν ιδιαίτερα αρνητικός και μου είπε πως δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να πει το οτιδήποτε. Ποιος ξέρει, μπορεί ακόμα να φοβάται και με την πιθανότητα πίσω από αυτό να κρύβεται κάποιος που δεν διστάζει να εισβάλλει 3 φορές σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για να παγιδεύσει ένα λάπτοπ, ίσως να ανησυχεί πως οι τύποι αυτοί δεν έχουν σε ιδιαίτερη εκτίμηση την ανθρώπινη ζωή. Κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη στο Arts Hotel της Βαρκελόνης ή μάλλον κανένας άλλον πέρα από το Γιένς. Είμαι ο Χρήστος Αλεξίου και αυτό ήταν το Fabulous The Machina. Τα λέμε σε 2 εβδομάδες.